Σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, οι οποίοι μάλιστα αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και όχι το φθινόπωρο όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις ομάδες εργαζομένων έχουν μπει στο στόχαστρο. Η κεντρική κατεύθυνση είναι η αρχή να γίνει από τους εργαζομένους του οίκου Ευγυρίας, καθώς εκεί υπάρχουν ευπαθείς ομάδες. Φυσικά, από τους πρώτους στη λίστα βρίσκεται και το υγειονομικό προσωπικό για τους οποίους ο υποχρεωτικός εμβολιασμός μπορεί να ισχύσει και μέσα στο καλοκαίρι. Οι εργαζόμενοι σε οίκους Ευγυρίας αλλά και στο ΕΣΥ δεν είναι οι μόνοι που βρίσκονται ψηλά στη λίστα για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το τραπέζι της κυβέρνησης είναι και η υποχρεωτικότητα στους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός να ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι εμβολιασμένοι πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Καθώς ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν μπορεί να ισχύσει για το σύνολο του πληθυσμού, καθώς εγείρονται πολλά ζητήματα συνταγματικής φύσης, η κυβέρνηση ποντάρει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.